Καλησπέρα. Είμαι η Ραφαέλα. Και εγώ η Μαρία. Και είμαστε από την Aristotle Racing Team, το Αριστοτελείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πιο συγκεκριμένα από την υποομάδα του Marketing. Είμαστε μια φοιτητική ερευνητική ομάδα που ασχολείται με το μηχανοκίνητο αθλητισμό και πιο συγκεκριμένα φτιάχνουμε το δικό μας μονοθέσιο τύπου Φόρμουλα και συμμετέχουμε σε διεθνείς διαγωνισμούς. Είμαστε εδώ με τον Μάνο, Κωνσταντίνο και τον Δημήτρη. Μαρία. Ωραία, Μαρία. Λοιπόν, θα σου κάνω κάποιες απλές ερωτήσεις για τη φόρμουλα. Αρχικά, σε αρέσει η φόρμουλα? Μ' αρέσει, τη βλέπω. Ωραία. Θέλω να μου πεις για τον τελικό τώρα την Κυριακή. Χάμιλτον Verstappen, που έγινε λίγο χαμούλης. Ποια είναι η άποψή σου? Εσύ με ποιο μέρος είσαι? Ήμουνα λίγο με Verstappen. Να γίνει και εκεί μια αλλαγή. Αλλά εντάξει, θα σπέγγει και για ρεκόρ ο Χάμιλτον. Δεν είναι ότι θα στεναχωριόμουν άμα κέρδισε, αλλά Verstappen. Πήγανε δικαστήρια, έμαθα. Ναι. Εντάξει, καλός οδηγός ο Verstappen, έπρεπε να γίνει και αυτό μετά από χρόνια. Να το πάρει ξανά η Red Bull, αν δεν κάνω λάθος. Είσαι ομάδα Hamilton? Δεν είμαι, να σου πω την αλήθεια. Αλλά εντάξει, έτσι λίγο μου αρέσει, σαν άθλημα μου αρέσει. Πήγε άσχημα γενικά για τον Hamilton. Δεν ξέρω τίποτα. Δεν ξέρω τίποτα. Δεν πειράζει, παιδιά. Άρα δεν έχετε κάποιον αγαπημένο να ρωτήσω, να πω? Όχι αγαπημένο, εντάξει, κάτι λίγα για τον Hamilton αυτό. Δηλαδή. Για βρήκαμε Hamilton fans, δεν περνάω καλά. Τώρα, θα περάσουμε σε ένα παιχνίδι, ας πούμε. Θα σου δείξω πέντε εικόνες και θα πρέπει να μου πεις άμα τους ξέρεις, άμα είναι οδηγοί φόρμουλα και άμα τους ξέρεις, ποιοι είναι, ρε παιδί μου. Η πρώτη είναι αυτή. Δεν είναι ο Ντάνιελ Ρικιάρντο, Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις. Όχι, δεν το ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Ούτε εγώ. Ούτε. Πιστεύετε ότι είναι κάτι, μια μαντεψία γρήγορη? Πιστεύω ότι δεν είναι. Σαν τι φαίνεται? Σαν να κάνει διαφήμιση για κάποιο άρωμα φαίνεται. Ωραία. Δεν μου φαίνεται ο δικός. Άρα πιστεύεις ότι δεν είναι, ρε παιδί. Ωραία. Και όμως είναι ο Ντάνιελ Ρικιάρντο, το γράφει από κάτω. Πολύ δεν το ωραία, δεν το είδα. Θα σε απογοητεύσω. Είναι οδηγός Φόρμουλα 1. Δεν κάνει διαφήμιση γιατί πολύ. Κάνει, ναι. Αλλά είναι ο Ντάνιελ Ρικιάρντο της McLaren. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Φόρμουλα γενικά. Ωραία. Είναι που βλέπεις. Ωραία. Και όμως είναι ο Ντάνιελ Ρικιάρντο. Δεν μ' αρέσει που το γράφει από κάτω, αλλά εντάξει, το βάλαμε για αυτόν τον λόγο. Επόμενος. Ναι, κάνε. Δύσκολα. Άρα ξέρεις ότι δεν είναι, παιδί μου. Δεύτερο άτομο. Είναι. Δεν ξέρω. Το πες με μεγάλη αυτοπεποίθηση. Δεν ξέρω, το πιστεύω, πραγματικά είναι. Και δεν ξέρω. Εγώ λέω δεν είναι. Δεν είναι. Κάποιος θα νικήσει. Είναι. Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις. Είναι. Είναι και αυτός είναι ο Γκασλί. Α, δεν το ξέρω τον Γκασλί. 1-0 είστε. Το βρήκε. Άδεια. Το βρήκε. Είναι ο οδηγός Φόρμουλα 1, ο Πιέρ Γκασλί της Αλφα Τάουρι. Μάλιστα, ναι. Πιέρ Γκασλί. Α, δεν το ξέρω. Απογοητεύτηκε. Ωραία. Επόμενος. Ωραία, αν δεν ξέρεις για τον επόμενο, λίγο παιδιά, κάτι πάει λάθος. Φοβάμαι να απαντήσω. Πες το. Ότι είναι, είναι. Είναι, αλλά ποιος είναι? Φοράει γυαλιά και δεν θέλω να απαντήσω. Όχι, μη φοβάστε, δεν θα σε χτυπήσω. Όχι, δεν θέλω να απαντήσω. Εσύ να μου πεις ποιος είναι. Ωραία. Επόμενος. Χάμιλτον. Εντάξει, το βρήκε το Χάμιλτον, πάλι καλά. Είναι ο γνωστός ράπερ Λουίς Χάμιλτον. Αυτό δεν ξέρω μετά. Είναι λίγο... Ωραία. Πολύ μπερδεύονται λίγο. Ναι. Λες. Άντε είναι. Ναι, και ξέρεις ποιος είναι. Μην πεις ότι είναι ο Χάμιλτον. Αυτός είναι. Περίεργο μαλλί. Πολύ μπερδεύονται και είσαι, νομίζω, η δεύτερη που το βρίσκει. Ωραία. Και ο τρίτος και ο τέταρτος είναι αυτός. Όχι. Δεν είναι δηλαδή. Δεν είναι. Αυτός θα πω ότι δεν είναι και απλά το παίζει. Και ο τελευταίος είναι στην τύχη τελείως, παιδιά. Αυτός δεν είναι. Αυτός τι είναι? Που κάμισο κάνει διαφήμιση. Σαν ένα από ταινία που παίζει κάποιον που θα έπαιζε στη φόρμουλα, αλλά θα πω ότι είναι. Είναι. Ναι. Είναι ο James Hunt. Την προσωπικότητά του την παίζει ο Chris Hemsworth στην ταινία Rush.
Και όμως είναι πιο, πιο παλιάς γενιάς, αλλά εντάξει δεν πειράζει, δικαιολογημένο αυτό. Και όμως και αυτός είναι, και αυτός. Απλά είναι... το πάμε ποσοστά 50-50. Όχι, όχι, είναι απλά λίγο πιο παλιός, δεν πειράζει, εντάξει, εντάξει. Θέλω να μου δώσετε τώρα που είναι και γιορτές μια ευχή. Μια ευχή. Ναι, γενικά. Ό,τι θέλει ο καθένας. Και να ζήσουμε μια φυσιολογική ζωή από εδώ και πέρα, γιατί δεν αντέχεται αυτό. Δεν μπορεί άλλο. Να παρτάρουμε όλη την ώρα. Και να είμαστε υγιείς αυτό. Με την πρωτιά υποθέτω αν πάτησε αγώνα. Ευχαριστούμε. Δεν ξέρω πότε είναι, αλλά ναι, τις καλύτερες ευχές. Τι να πω, να περνάνε όλοι καλά. Που είναι και όλο τον χρόνο, αλλά δεν πειράζει. Αυτό λίγο να το σκεφτόμαστε αυτές τις μέρες πιο πολύ. Αυτό ήταν το βιντεάκι, παιδιά. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Ακολουθήστε όλα τα social media της ομάδας για καθημερινές ενημερώσεις. Και Raising is Art!